Βιλανάκης που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα το άνοιγμα για τον Μουτσοτρίγκο είναι πολύ καλό, σε θέση πολύ ο Περουβιανός στο σουτ και η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Ιωνικό. Μουτσοτρίγκο, ο Μπαϊάση θέλει να κάνει μόνο στην προσπάθεια, ο Βραζιλιάνος στο σουτ και αυτό άστοχο. Νάβας πάνω στο Ναφάς για τον Ιωνικό, ο Κομπαϊάση. Ο Βλάχος τρέχει, ο Ζήκος το αποσπά την μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Νικολαίδης στο σουτ του Ζήκου, μπλοκάρει ο Στρακός και απαντάει ΑΕΚ στα σουτ του Ιωνικού με αυτό το σουτ του Άκη Ζήκου. Ο Τσάρτας το φάουλ για την ΑΕΚ, έχει προθεθεί ο Ροντρίγκο, η κεφαλιά μπλοκάρει και δεν ανησυχεί ο έμπειρος Φώτος Στρακόσια. Ο Ζαγοράκης πέρασε στον Άβας. Γίνει πάνω το Ξανθόπλος, περνά για τον Νικολαίδη σε θέση offside, σήκωσε ο βοηθός, ο κύριος Σταύρου. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση, μάλλον καλυπτόταν ο Νικολαίδης. Ο Κομπαγιάση απέφυγε τον Ζαγοράκη, ο Μπρούστερ αφήνει και πάλι στο Βραζιλιάνο, προς τη στιγμή χάνει το κοντρόλ. Τώρα οργανώθηκε η αξινάμυνα, η σέντρα του Κομπαγιάση, ζήτησαν χέρι οι παίκτες του Ιωνικού, ο Ζαγοράκης έλεγε. Του υποδεικνύει ότι ήταν κολλημένο το χέρι του Ζαγοράκη, εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ θεώρησε ότι δεν υπάρχει προέκταση του σώματος του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ο ρέφερι της συνάντησης. Ο Νάβας για τον Ζήκο. Τώρα φεύγει ο Ρουίς από κανονική θέση. Έχω την εντύπωση. Πρώτη ματιά. Offside ήταν ο Νικολαίδης. Η αντίδραση του Ρουίς. Εδώ ξανά ο Ρουίς δεν είναι offside. Το σκηνικό εκ νέου στην περιοχή της ΑΕΚ. Με τον Ναφάς να εκτελεί το φάουλ για τον Ιωνικό. Η κεφαλιά από τον Ξανθόπουλο. Out. Ο Ιωνικός έχει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Για να δούμε την επίθεση ΑΕΚ με τον Λάκη και τον Ρουίς. Μαρκάρει ο Μικές, ο Αργεντινός για τον Νικολαίδη, μπάλα πέρασε. Το 42ο λεπτό για το φάουλ που κερδίσει η ΑΕΚ. Με τον Τσάρτα να θελεί, μπάλα περνά από το τείχος, σε καλή θέση ο Στρακός και μπλοκάρει. Το 46 λοιπόν. Το φάουλ με τον Τσάρτα για την ΑΕΚ στο πίσω δοκάρι που βγαίνει ο Νικολαίδης, έκοψε ο Μικές. Ο Ταρακλίτσης απομακρύνει και θέλει να βγάλει πάσα για τον Μπρούστερ. Ζαγοράκης. Περνά για τον Λάκη. Κρατά ο Λάκης, βγάζει τη σέντρα. Ο Πακατουρίδης, ο Αφάς αφήνει την μπάλα να αναπηδήσει. Με ρίσκο, απομάκρυνε, ίσως σήκωσε και το πόδι ψηλά. Γι' αυτό διαμαρτύρονται. Φυσάει καλά. Οι φιλοξενούμενοι ελέγχουν με τον Ζήκο και τώρα τον Τσάρτα. Που ψάχνει και βρίσκει πάλι τον Νικολαίδη. Το σουτ του Νικολαίδη δυνατό, αλλά το πρώτο σουτ στο δεύτερο μέρος για την ΑΕΚ με τον Νικολαίδη. Λάκης. Προωθεί για τον Τσάρτα που βγήκε σε θέση 4. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, δεν πρόλαβε. Ο Τσάρτας. Βλόκαρε ο Στράκος. Μιλανάκης στον Αφάς που βγήκε δεξιά. Σέντρα του Αφάς είναι επικίνδυνη, έκοψε ο Καψής, ο Βοράκης, Ζήκος. Μία ανοίγει για τον Λάκη που έχει ανέβει για ακόμη μια φορά. Σέντρα του Λάκη, ο Νικολαίδης προσπαθεί, σουτ του Λάκη, κόντρες. Ο Ταρακλίτσης, ο Τσάρτας τώρα. Κρατά ο Τσάρτας αλλά δεν βγάζει πάσα, ο Λάκης βγάζει τη σέντρα του. Ζαγοράκης, μακρινή πάσα για τον Νικολαίδη, σε θέση offside σύμφωνα με τον βοηθό. Δύσκολη φάση. Ο Αφάς, τον Τελγάδο, το σουτ Τελγάδο, άστοχο. Ο Κασάπης έβγαλε στον Τσάρτα, αυτός αμέσως για τον Νικολαίδη, ο Στρακός και μαζεύει στην πιο αξιόλογη ευκαιρία που δημιουργούν οι φιλοξενούμενοι στο 64ο λεπτό. Λεπτά λοιπόν στο παιχνίδι, 0-0 στην Νεάπολη, ο Τσάρτας εκτελεί, μπάλα περνά, ο Στρακός και επεμβαίνει για τον Ιωνικό, μπλοκάρι ο Αλβανός γκολκίπερ. Ο Ιωνικός με τον Βιλανάκη, επιχειρεί το σούτ, ο Αθματσίδης με υπερένταση παραχωρεί κόρνερ στο επικίνδυνο σούτ του Βιλανάκη στο 70ο λεπτό. Τσάρτας. Θα περάσει κάθετα για τον Νικολαίδη, επιχειρεί το σουτ του Τσάρτας, αξιόλογο, 1-0 η ΑΕΚ, με εκπληκτικό σουτ του Τσάρτας στο 22ο λεπτό.
Εδώ ο Τσάρτας στην 100η συμμετοχή του με τη φανέλα της ΑΕΚ πετυχαίνει τον γκολ της ΑΕΚ στο 82. Ξανά το σου του Τσάρτα. Και βγαίνει ο Τσάρτας στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Κάνει κίνηση ο Κασάπης σε θέση φόρο ο Κασάπης. Εδώ είναι ο Κασάπης απέναντι από το 300. Το σου 2-0 η ΑΕΚ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ του Μιχάλη Κασάπη. Η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα στην αντεπίθεση. Όλος ο Ιωνικός ήταν στην επίθεση για να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Τσάρτας από τη στιγμή που έγινε κάτοχος της μπάλας στη μεσαία γραμμή είδε τον Κασάπη που δεν είχε αντίπαλο μπροστά του παρά μόνο το 300. Και το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα.